Μάλιστα. Είναι η ώρα να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Είναι ο αγαπημένος ηθοποιός Ανδρέας Τσέλεπος. Γεια σας, Ανδρέα. Σε καλά. Πολύ καλά. Παρακαλώ. Καλή επιτυχία, καλή μια αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή και σε εσάς. Κάνατε και εσείς πρεμιέρα πρόσφατα, χάλκινα χρόνια. Καλή αρχή λοιπόν και σε εσάς. Έχεις και... Ευχαριστώ να πάμε ακόμα καλύτερα. Άλλη μόνο, εντάξει. Είναι σειρά που ήδη έχει δημιουργήσει το κοινό, έχει αγαπηθεί από το κοινό. Υπάρχουν οι αποδείξεις γι' αυτό. Εκτός από το να παίζεις και στο συγγραφικό team στα χάλκινα χρόνια. Για πρώτη φορά, ναι. Έγραφες πάντα. Πειραματικά, η δικιά μου για μικρού μήκους, ιστορίες, πάντα βασικά μετά το πτυχίο μου στην σκηνοθεσία, το Μάστερ, ήταν κάτι που μας ανάγκαζαν να παίρνουμε ιστορίες και να γράφουμε ιστορίες κάτω, απλά για να έχουμε για μελλοντικά projects. Και πες να το δοκιμάσεις φέτος. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δούλευα όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα τηλεοπτικά σύρια, αλλά μου αρέσει πάντα να δουλεύω λίγο το κείμενο πριν να πάμε να κάνουμε οποιαδήποτε σκηνή. Οπότε λέω γιατί όχι, να δοκιμάσω. Είναι μεγάλη σχολή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ανοίγει νέους δρόμους. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Με το θέατρο μέχρι πρόσφατα τελειώσατε από τις επικίνδυνες σχέσεις. Επικίνδυνες σχέσεις τελειώσαμε. Τελειώσαμε στην Πάφο, όπου πήγε και εκεί sold out η παράσταση. Μια καταπληκτική παράσταση, πρέπει να σας πω. Όσοι δεν την είδατε, χάσατε. Ευελπιστώ ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις για να επανέλθει η παράσταση τον Δεκέμβρη, αλλά περιμένουμε. Γιατί όλες οι παραστάσεις ήταν sold out. Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Οπότε ήταν κρίμα για τον κόσμο που δεν καταφέρει να έρθει να τη δει. Για πες μου λοιπόν, μια που μιλάμε για θέατρο, για σειρές κλπ. Υπάρχει κάποια σειρά, κάποια κινηματογραφική ταινία, κάποιο βίντεο, πόσες φορές και να το δεις, σε κάνει να γελάς? Σίγουρα. Ναι, είναι, τώρα ξέρω αν ξέρεις το Family Guy, τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, είχαν κάνει μια τριλογία, για όσους γνωρίζουν, που ήταν βασισμένη παροδία του Star Wars, και επειδή είμαι μεγάλος φαν του Star Wars, λέγεται Blue Harvest, οπότε όποτε πέσω πάνω το, ας πούμε, ή το έχω και σε DVD, μπορώ να το βάλω και γελάω. Ναι. Ναι. Πολύ ωραίο χιούμορ. Δεν μου λες εσύ, μια που είσαι τώρα ότι είσαι του Star Wars, ναι. Είναι όπως είναι, όπως είναι χωρισμένο το κοινό σε δυσικούς, βανδικούς, δύση βανδύ, Star Trek, Star Wars, γιατί κάποιοι βλέπουν το Star Trek. Να σου πω, συνήθως αυτή του Star Trek νομίζω είναι η πιο, πολέμαχη εναντίον μας. Συνήθως το Star Wars λέμε εντάξει. Εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε. Ιδιαίτερα. Αυτό είναι καλό. Τι σου δίνει τη μεγαλύτερη χαρά? Αυτή τη στιγμή η κόρη μου. Ναι. Η στιγμή που επιστρέφω σπίτι και με το καλό μπορώ να την πάρω, να την αγκαλιάσω, να είμαι μαζί της. Πόσο χρόνο είναι τώρα? 5 μηνών. 5 μηνών, να είσαι χαζομπαμπάς, φρέσκος. Ναι. Να τη χαίρεσαι λοιπόν. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σου κάναμε μεγάλη ζημιά, γιατί η Δάφνη που μας έκανε τα υπέροχα γραφικά αυτής της εκπομπής έχει αναλάβει να σου κάνει το προσκλητήριο και σε καθυστέρησε λίγο. Αλλά εντάξει, έπρεπε να βγούμε και εμείς στον αέρα. Μετά τον Ανδρέα. Έπρεπε να βγούμε και εμείς στον αέρα. Λοιπόν, εκτός από τους γονείς σου, ποιο άλλο πρόσωπο είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στο να διαμορφώσεις χαρακτήρα? Αυτό που λέμε ότι διαμορφώνουμε το χαρακτήρα ανάλογα με την επιρροή που λαμβάνουμε όταν είμαστε, ναι, παιδιά. Σίγουρα είναι η οικογένεια. Οι γονείς, δεν θα πούμε τους γονείς, αλλά είναι στο σύνολο η οικογένεια. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι ξαδέρφια. Δηλαδή ανθρώποι που είναι κοντά, που ήταν και είναι κοντά μου. Και σίγουρα καθηγητές που είχα το προνόημο, ας πούμε, να είμαι μαθητής τους στην Αμερική, συναδέλφους που δούλεψαμε μαζί. Παίρνεις από όλους δηλαδή κάτι? Ναι, ανθρώπους τους οποίους θεωρούσα, ας πούμε, πολύ σπουδαίους σε αυτό που ήταν, είτε ηθοποιοί, και ακολουθούσα πάντα την καριέρα τους και μέχρι τώρα. Κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι όχι, αλλά είναι ενδιαφέρον να διαβάσεις αυτούς τους ανθρώπους, να δεις από πού, πώς ξεκίνησαν, πότε τελικά είχαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Και είναι αυτό που υπενθυμίζω στον εαυτό μου, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Πάντα υπάρχει στιγμή για να αναδειχθείς, τουλάχιστον σε αυτόν τον χώρο. Σε αυτόν τον χώρο. Ναι. Σε αυτή την εκπομπή αποφάσισα οι συνεντεύξεις που θα κάνω με τους καλεσμένους να μου λύσουν πολλές από τις απορίες που έχω. Okay. Και επειδή δεν μπορώ να τις λύσω μόνος μου, λέω μπας και κανένας από εσάς που θα έρχεστε εδώ ξέρει τις απαντήσεις σε αυτές τις απορίες. Ναι. Μια λοιπόν απορία είναι, αφού τα δημητριακά το πρωί στο πρόγευμα, μια που λέγαμε και προηγουμένως για πρόγευμα, τα μουσκεύουμε για να τα φάμε, τι διαφορά έχουν από τον τραχανά? Πολύ καλή ερώτηση. Γάλα δεν πίνω. Μ' αρέσει πολύ ο τραχανάς.
Και ειδικά αν είναι χειμώνας και είναι κρύο, είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει, ναι. Μάλιστα. Θα μείνω με την απορία εγώ. Μου δημιουργήσεις εμένα απορία τώρα, οπότε εντάξει, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει πολύ, αλλά η πλειοψηφία του κοινού στην Κύπρο το βρίσκει αδιάφορο? Δεν ξέρω αν η πλειοψηφία του κοινού το βρίσκει αδιάφορο. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός γενικά είναι ένα κομμάτι στην Κύπρο μας τουλάχιστον που υστερεί. Υστερεί, τι εννοώ? Το βλέπουμε από τα σχολεία όπου κόβουν αρκετά προγράμματα τεχνών. Γενικά για θέατρο, γενικά για τις τέχνες. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός, η τέχνη πρέπει να είναι κομμάτι μας από την αρχή. Από πολύ μικρά παιδιά, για να με το καλό να τελειώσουμε το σχολείο μας ή οτιδήποτε, τις σπουδές μας, επιστρέψουμε σαν πολίτες αυτού του κράτους, να μπορούμε να απολαμβάνουμε, να εκτιμούμε την τέχνη. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς η πολιτεία δεν πολύ, πώς να το πω, στηρίζει μεν, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό. Ποτέ δεν είναι αυτό αρκετό που φωνάζουμε πάντα. Θέλουμε να αυξηθούν κάποια κονδύλια. Στον κινηματογράφο, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, στην Κύπρο. Που θα μπορούσε... Η Κύπρος, ειδικά στο κομμάτι του πολιτισμού, έχει να δείξει πολύ μεγάλο έργο. Ναι, και είναι όχι κρίμα... μόνο τελευταία. Ναι, και είναι κρίμα που ακούμε ότι, ξέρεις, δυστυχώς κόβονται αυτά τα προγράμματα. Που συνεχώς δεν θα έπρεπε καθόλου. Ναι. Ποια ταινία που κατά γενική ομολογία ήταν χάλια? Δηλαδή ήταν B-movie, C-movie, D-movie, όπως θέλεις χαρακτήρισέ την. Εσύ όμως γουστάρεις να τη βλέπεις ξανά και ξανά και ξανά. Πολλές. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα εμένα, π.χ. το Αρμαγεδόν, επειδή ήταν η πρώτη ταινία που είδα σε DVD. Εντάξει, ναι. Που ήταν λίγο. Εντάξει. Δεν ήταν τόσο B-movie, ήταν. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν. Να σου πω. Οσκαρική, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω. Για αυτούς που θυμούνται, δεκαετία του 80, τουλάχιστον τα παιδιά του 80, που βλέπαμε Masters of the Universe, δεν ξέρω αν το έχεις, σίγουρα το ξέρεις. Ναι, λοιπόν, είχε γίνει και ταινία. Έχω φτάσει και τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο. Είχε γίνει και ταινία που νομίζω δεν πήγε πάρα πολύ καλά στις κριτικές, ναι, τουλάχιστον, ναι. Νομίζω παίζει ο Ντάλφ Λόγκρεν, πώς το λένε. Απέσια κουστούμια, αλλά ήταν για μας, επιτέλους βλέπαμε, ας πούμε, αυτό το, τα κινούμενα σχέδια που βλέπαμε μεγαλώνοντας, είχε γίνει ταινία, οπότε ναι, δηλαδή θα το ξανά βλέπα, αν είπε αυτά πάνω του. Με την τεχνολογία πώς θα πας? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Η τεχνολογία λοιπόν με την εξέλιξη αυτή που έχει και με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την εξυπνή νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη κλπ, νομίζεις τελικά θα ωφελέσει την ανθρωπότητα ή θα την καταστρέψει? Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα. Με ρωτάς δηλαδή αν θα γίνουμε κάτι σαν το Terminator ή μπορεί, όχι? Μπορεί να είμαστε κάτι σαν το Matrix. Ξέρω εγώ. Ευελπιστώ ποτέ σαν το Terminator, αλλά εγώ πιστεύω ότι, κοίτα, η τεχνολογία σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι βοηθάει. Βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει έμπρακτα σε πάρα πολλούς τομείς. Το θέμα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει την τεχνολογία. Ο άνθρωπος είναι που θα οδηγήσει την τεχνολογία. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο προϊόν το οποίο θα μας εξυπηρετεί, θα μας βοηθάει στη ζωή μας, τέλεια. Σε ιατρικές, ας πούμε, με ιατρικούς τρόπους. Αλλά αν είναι να φτιάχνουμε όπλα, αν είναι να καταστρέφουμε το περιβάλλον λόγω όλων αυτών των βιομηχανικών στοιχείων που έχουμε. Ναι, είναι ο άνθρωπος, πιστεύω, δεν είναι η τεχνολογία. Ο άνθρωπος θα δημιουργήσει. Είναι κάθε φορά ακριβώς, με τεχνολογία. Ναι. Και όταν εφευρέθηκε η ατομική τεχνολογία, για άλλο σκοπό είχε εφευρεθεί και για άλλο σκοπό χρησιμοποιήθηκε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό τεστ. Θα σε ρωτήσω να επιλέγεις, θα σε βάλω σε διλήμματα τώρα. Θα προτιμούσες, για παράδειγμα, να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και να ένιωθες εσωτερική ικανοποίηση, αλλά επαγγελματικά να μην έχεις πετύχει πολλά, ή να έχεις πετύχει πολλά, αλλά να μην νιώθεις εντάξει με τον εαυτό σου? Νομίζω πολύ σημαντικό να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Το πιο σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Θα προτιμούσες να μαρτυρήσεις εναντίον ενός φίλου σου που έκανε μια, ας πούμε, όχι πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια, ή να μην πεις τίποτα και να κατηγορήσουν εσένα για το αντίκειμα? Που δεν είναι πολύ... Που δεν είναι πολύ σοβαρό. Σίγουρα παίζει ρόλο το τι θα έκανε. Τώρα, αν ήταν κάτι πολύ μικρό. Διπλωματικό. Ναι, μπορώ να δεχτώ κι εγώ το φταίξιμο. Ναι. Για να γλιτώσει ένας φίλος, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά αν είναι κάτι. Εδώ παίζει τώρα αμέσως έχετε η επόμενη ερώτηση. Ναι. Θα έπαιρνες ποτέ όρκο σιωπής ή όρκο αποχής? Μπορώ να πω σιωπής. Σιωπής. Ναι. Ναι, τώρα όταν πάρεις όρκο αποχής δεν λέει. Ναι, ναι. Γιατί ναι. Μετά όλοι ξέρουν ότι κάτι ξέρεις. Ακριβώς. Θα ήθελες να ήσουν βιρτουόζος σε ένα μουσικό όργανο, ο καλύτερος του κόσμου, αλλά να μην μπορείς, αλλά αυτό το όργανο, όταν θα το έπαιζες και θα καθήλωνες κάτω το κοινό,
Θα μπορούσε να το κάνει μόνο αν ήσουν γυμνός. Ή να μπορούσε να μιλάς όποια γλώσσα του κόσμου θέλεις, αλλά μόνο με κλειστά μάτια να χορεύεις. Τη γλώσσα. Τη γλώσσα. Ναι, θα προτιμούσε ναι, να μιλάς οποιαδήποτε γλώσσα. Και ας χορεύω. Και ας χορεύεις. Με κλειστά μάτια, είπαμε. Ναι, με κλειστά μάτια. Όποιο θεματικό. Ωραία. Προτιμάς να αντιμετωπίζεις τις φοβίες σου ή να ξεχνάς ότι τις έχεις. Προτιμώ να έρχομαι αντιμέτωπος. Ναι. Θα ήθελες σπίτι στην παραλία ή σπίτι στο βουνό. Να με ρωτούσες πριν 10 χρόνια σίγουρα στην παραλία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επειδή μεγαλώνουμε, μας ελκύει περισσότερο το βουνό. Νομίζω το βουνό τώρα. Το βουνό. Ναι, ναι. Και η τελευταία ερώτηση είναι, θα προτιμούσες να μην ξανακοπείς τα δάχτυλα από ένα κομμάτι χαρτί την ώρα που κάνετε ανάγνωση των ρόλων, αυτό το κόψιμο το... Το άκρος επώδυνο που λες πως ένα κομμάτι χαρτί σε κόβει ή να μην ξαναμπεί κάτι στο μάτι σου. Στο μάτι. Να μην ξαναμπεί κάτι ναι, στο μάτι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πιο ενοχλητικό. Πολύ πιο ενοχλητικό. Ναι. Αυτό το λες το μετά το ξεχνάς. Και είναι η ώρα της δοκιμασίας. Μην νομίζω ότι θα τελειώσει εδώ τόσο εύκολα. Έχουμε κι άλλα, ναι. Λοιπόν, αυτή η ιδέα λοιπόν προήλθε επειδή κάποια στιγμή όταν έβλεπα ένα talk show στην Αμερική, το show της Ellen, είδα την Meryl Streep και εμπνεύστηκα από εκεί. Τι θα σε βάλω να κάνεις. Τέλεια. Αλλά επειδή χρυσό οδηγό δεν έχουμε, τηλεφωνικό κατάλογο δεν έχουμε, αλλά δίπλα έχουμε τη Χρύσο Λέφου και την Γαλάτια Παμπορίδη και την Αγγελική Νικηφόρου με τις χρυσές συνταγές. Πήγα λοιπόν στη Χρύσο και της είπα της Χρύσος, Χρύσο μου θέλω μία συνταγή. Η ίδια συνταγή, η οποία είναι χταπόδι, κρασάτο ή καθιστό, έτσι λέγεται. Είναι γραμμένη και στις τρεις καρτούλες αυτές. Θα τις μπερδέψω, θα διαλέξεις μία καρτούλα και θα μας κάνεις απαγγελία σαν ρόλο. Ανάλογα με το ύφος που θα δεις γραμμένο από πάνω. Τα τρία διαφορετικά ύφη είναι αισθησιακό ερωτικό, χιουμοριστικό ή δραματικό. Μπερδεύω τις καρτούλες. Και είσαι έτοιμος. Παίρνεις μία και ξεκινάς. Το μόνο που δεν ήθελα να πάρω. Το μόνο που δεν ήθελες να πάρεις. Θες να αλλάξουμε? Ναι. Αυτό το ξέρει κανείς. Εντάξει. Λοιπόν. Διάλεξε να τις ξανανεκατώσεις. Όχι, δεν μπορεί να ξανατύχεις την ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε και μια ανάλογο έτσι ύφος τη μουσική. Τι επέλεξες? Το δραματικό. Δραματικό, μάλιστα. Μυστηρίο και suspense. Είμαστε όλα αυτιά. Με τον τίτλο. Από τον τίτλο. Η κάμερα μου είναι εκεί. Η κάμερα σου είναι εκεί. Ωραία. Λοιπόν. Χταπόδι κρασάτο ή καθιστό. Προτιμήστε να πάρετε μικρά χταπόδια. Αν είναι μεγάλο, το χταπόδι το κόβετε σε μικρά κομμάτια για να ψηθεί πιο εύκολα. Σε μία κατσαρόλα βάζετε το χταπόδι, το νερό και τα φύλλα δάφνης. Όταν κοχλάσει, χαμηλώνετε τη φωτιά στο μέτριο, σκεπάζετε την κατσαρόλα και βράζετε μέχρι να εξατμιστεί όλο το νερό, περίπου 50 λεπτά. Κατά διαστήματα ανακατεύεται. Δοκιμάζετε το χταπόδι και αν είναι σκληρό. Το ρίχνετε... χταπόδι. Ναι. Εγώ είμαι το κομπάρσο που κάνει το τέτοιο στο ρίχνετε σπίτι. Ακόμα λίγο νερό. Ναι, και συνεχίζετε το βράσιμο μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Παράλληλα, ξεφλουδίζετε τα κρεμμύδια, τα κόβετε στα τέσσερα. Και μετά σε χοντρές φέτες. Πες μου σε παρακαλώ, κάνω διάλειμμα τώρα εδώ. Ναι, ναι. Είναι σαν το σκηνοθέτη που λέει cut. Θες να το ξανακάνουμε λίγο? Όχι. Πιο. Τι θες πιο. Τι, πες μου τώρα παράδειγμα, διαβάζοντας αυτή τη συνταγή. Ναι. Τι γνώμη σχηματίζεις για τις μαγείρισες που κάθονται και κάνουν τέτοιες εκτελέσεις? Παράνοια. Χταπόδι σκληρό, στα τέσσερα, χτυπάτε το. Είναι μια παράνοια, δεν είναι? Είναι μια παράνοια, είναι. Ναι, ναι, ναι. Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να μην απέτυχα. Δεν απέτυχες, είσαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή πάντα, συνέχεια. Καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Θα μας ενημερώσει οτιδήποτε θεατρικό έχεις. Φυσικά. Καινούριο. Καλή επιτυχία και στα χάλκινα χρόνια. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στο Happy Hour. Δεύτερος καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή, ο Ανδρέας Φυλακτού.